Καλησπέρα σας, είμαι ο Mr. Bright. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά αυτές τις ημέρες μου έχει μείνει μια γλυκόπικρη γεύση από τα τελευταία 2 χρόνια. Τι εννοώ? Ενώ είμαστε θεωρητικά ελεύθεροι από όλες σχεδόν τις σουρεαλιστικές απαγορεύσεις που μας επιβλήθηκαν, δεν νιώθω ψυχολογικά αλλά ούτε σωματικά ελεύθερος για να συνεχίσω τη ζωή που είχα πιο πριν. Κάτι έχει αλλάξει μέσα μου. Είναι θυμός, αγανάκτηση, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θέλω να συνεχίσω όπως ήμουν. Ίσως κάτι περιμένω. Θέλετε να το πείτε δικαιοσύνη, απαντήσεις, ό,τι και να είναι πάντως με έχει αλλάξει και με κρατά ακίνητο. Αν νιώθετε σαν εμένα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αν όχι, είστε ελεύθεροι. Στα δικά μας. Ιστορίες ανεξήγητες, αστικοί μύθοι, περίεργες θεάσεις. Όλα αυτά και πολλά άλλα περιγράφουμε σε αυτό το κανάλι. Τα παραθέτουμε όπως μας τα διηγούνται και δεν κρίνουμε την αληθοφάνειά τους. Αυτό είναι δική σας δουλειά. Έτσι και η παρακάτω ιστορία. Επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, οι εικόνες περιγράφονται όσο πιο πιστά μπορούσαμε να τις αναπαράξουμε βάσει της διήγησης. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 80, τότε που πολλά προάστια των Αθηνών κτίζονταν ανεξέλεγκτα. Οι παλιές μονοκατοικίες με το ρομαντικό παρελθόν τους έδιναν τη θέση τους σε πολυόροφες πολυκατοικίες απρόσωπες. Όλα στο βωμό του γρήγορου κέρδους. Ρέματα επιχωματώνονταν προκειμένου να πουληθεί το οικόπεδο ώστε να κτιστούν κατοικίες. Ένα συνεχής βιασμός της φύσης. Σε μια από αυτές τις νεόκτιστες πολυκατοικίες, ένας νεαρός λογιστής ενοικίασε σπίτι στον τελευταίο όροφο. Ουσιαστικά ήταν διαμέρισμα κτισμένο στην ταράτσα της πολυκατοικίας, οπότε μέρος της ταράτσας μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως αυλή. Το εσωτερικό του διαμερίσματος ήταν ένας ενιαίος χώρος χωρίς δωμάτια, σαν μια μεγάλη αποθήκη. Πιθανότατα αρχικά να είχε χτιστεί και γι' αυτό το λόγο. Σε μια γωνία υπήρχε μόνο μια κατασκευή γυψοσανίδας για το λουτρό. Η μετακόμιση ήταν αρκετά χρονοβόρα. Πολλά επιπλακή αντικείμενα τα έφερναν από τις σκάλες και νοικιάστηκε γερανός μόνο για τα βαριά επιπλά. Συγγενείς και γνωστοί του τον βοήθησαν να τακτοποιήσει πρόχειρα τα ογκώδη ώστε να μπορεί να κινείται στο χώρο. Αυτός είχε μια ιδιοτροπία. Δεν ήθελε να κοιμάται σε κρεβάτι, αλλά σε στρώμα που το τοποθετούσε στο πάτωμα. Έφερε λοιπόν 3 συνολικά στρώματα. Το ένα το άπλωσε στο πάτωμα και τα άλλα 2 τα τοποθέτησε όρθια σε μια γωνία. Αφού τελείωσε η μετακόμιση και έμεινε μόνος του, Παρασκευή απόγευμα, τακτοποίησε πρόχειρα ό,τι μπορούσε και ετοίμασε το στρώμα του στο πάτωμα για να περάσει την πρώτη νύχτα στο νέο χώρο του. Ένιωθε ανησυχία, κάτι απολύτως λογικό. Κάθε φορά που τον έπαιρνε ο ύπνος, ξυπνούσε απότομα από άγνωστους ήχους, συρσίματα, μικροκτυπήματα, δεν γνώριζε από πού προέρχονταν, πάντοτε όμως έβαζε τη λογική του και προσπαθούσε να τα αγνοήσει. Θα μάθαινε με τον καιρό. Είχε περάσει η ώρα, κάτι τον ξύπνησε ξανά. Αφουγκράστηκε. Ένα σύρσιμο, ίσα που ακουγόταν, ερχόταν από τη γωνία που είχε τοποθετήσει όρθια τα στρώματα. Είχε εκνευριστεί αρκετά επειδή δεν ηρεμούσε. Το λιγοστό φως που έρχονταν από τις γρίλες των μπατζουριών δεν του ήταν αρκετό για να έχει καθαρή εικόνα. Σηκώθηκε, άναψε ένα φως και κοίταξε τριγύρω. Δεν είδε κάτι περίεργο. Σκέφτηκε μήπως ήταν ζωήφια, κατσαρίδες ή κάποιο ποντίκι. Δεν ήταν. Το έσβησε και ξάπλωσε πάλι. Κάποια στιγμή κατάφερε να κοιμηθεί. Έβλεπε φιάλτες που όταν ξύπνησε δεν θυμόταν. Ένιωθε κουρασμένος και δεν μπορούσε να σηκωθεί με τίποτα. Κρύωνε κιόλας. Και η ψυχολογία του ήταν άσχημη. Κάτι τον ενοχλούσε. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν. Βγήκε στην ταράτσα και κοίταξε τη θέα. Αμέσως η διάθεσή του άλλαξε. Όλη η Νότια Αττική ήταν πια τον μπροστά του. Παρόλη την κούρασή του, κατάφερε σε λίγες ώρες να τακτοποιήσει ικανοποιητικά τα πράγματα στο διαμέρισμά του. Τοποθέτησε και την τηλεόραση και το μεσημέρι, αφού γευμάτισε πρόχειρα, νίσταξε. Ξάπλωσε στο στρώμα και σκεπάστηκε. Κρύωνε πάλι. Περίεργο, αφού ο καιρός ήταν ζεστός. Ήξερε ότι ο ψυχρός αέρας ήταν χαμηλά στο δωμάτιο. Είχε μια λογική αυτό, αλλά το κρύο ήταν αφύσικο. Ανατρίχιασε στιγμιαία. Πήρε μια ακόμη κουβέρτα και σκεπάστηκε. Ξανά είχε ανησυχία, χωρίς να καταλαβαίνει γιατί. Σαν κάποιος να τον παρακολουθούσε. Μάλλον η αϊπνία θα φταίει, σκέφτηκε. Μετά πολλά, κατάφερε τελικά να κοιμηθεί. Ξανά έβλεπε φιάλτες. Αυτή τη φορά όμως ήταν πεντακάθαρη. Δεν ήξερε που βρισκόταν. Τον πλησίαζαν κάποιες μαύρες ανθρώπινες φιγούρες που αιωρούνταν, ενώ ένιωθε ότι ήταν σε κίνδυνο. Δεν έβλεπε χαρακτηριστικά στις μορφές. Προσπάθησε να απομακρυνθεί, αλλά δεν μπορούσε να κουνηθεί. Οι μορφές πλησίαζαν απειλητικά, με άγνωστες προθέσεις. Εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε από τον ύπνο του, ουρλιάζοντας, ενώ έτρεμε. Του πήρε λίγη ώρα να ηρεμήσει. Ήθελε να φύγει από εκεί μέσα, να βγει έξω, να μιλήσει με κάποιον. Στο μεταξύ, από το κρύο τα χέρια και τα πόδια του είχαν παγώσει. Ξανά του ήλθε η αίσθηση ότι δεν ήταν μόνος του στο σπίτι. Κοίταζε τα αντικείμενα, τις γωνίες ενστικτωδώς. Δεν είδε κάτι. Αλλά τα στρώματα στη γωνία. Γούρλωσε τα μάτια του. Τα στρώματα είχαν μετακινηθεί. Δεν τα είχε αφήσει εκεί. Το θυμόταν. Ήταν βέβαιος ότι είχε βάλει το ένα πάνω στο άλλο κολλητά στη γωνία. Τώρα τα έβλεπε τουλάχιστον 1 μέτρο πιο αριστερά. Τον έπιασε πανικός και βγήκε έξω. Ο απογευματινός αέρας κάλμαρε λίγο τα νεύρα του και τον έκανε να αμφιβάλλει για αυτό που μόλις είδε. «Μάλλον θα έκανα λάθος. Δεν πρέπει να θυμάμαι καλά», σκέφτηκε. Μόλις ηρέμησε, με βαριά καρδιά, μπήκε πάλι μέσα. Είδε τα στρώματα, τρομοκρατημένος. Σκέφτηκε να βάλει μουσική στο στερεοφωνικό που πρόσφατα είχε αγοράσει. Μήπως και αλλάξει η διάθεσή του. Δεν άλλαξε. Υπήρχε κάτι έντονο στο χώρο που τον κρατούσε σε επιφυλακή, χωρίς να καταλαβαίνει τι. Ήρθε το βράδυ. Ξάπλωσε στο στρώμα. Πώς θα κοιμηθώ, σκεφτόταν. Πάλι τον κρύο το διαπερνούσε, χωρίς να μπορεί να το εξηγήσει. Αγχωνόταν, στριφογύριζε. Κάποια στιγμή τον πήρε ο ύπνος. Έβλεπε πάλι εφιάλτη. Τίποτα συγκεκριμένο, ακαθόριστο. Απλά το άσχημο συναίσθημα κυριαρχούσε. Άνοιξε τα μάτια του. Η εικόνα που εμφανίστηκε μπροστά του αρχικά δεν την κατάλαβε, γιατί ο εγκέφαλός του κοιμόταν ακόμη. Ξύπνησε όμως στον απόλυτο τρόμο. 2 μαύρα πόδια βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής, σχεδόν κολλητά στο πρόσωπό του. Από ένστικτο σήκωσε το κεφάλι να δει που κατέληγαν τα πόδια αυτά. Δεν υπήρχε σώμα. Δεν κατέληγαν πουθενά. Ταυτόχρονα, ουρλιάζοντας από τρόμο, πετάχτηκε πίσω και βγήκε από το στρώμα χτυπώντας το πάτωμα. Με το που ανοιγόκλεισε τα μάτια του, η οπτασία είχε εξαφανιστεί. Εν ολίγης, ήταν πεπισμένος ότι το ονειρεύτηκε. Αυτό είπε και στους φίλους του. Πολλές φορές ο εαυτός μας βρίσκει τέτοιου είδους άμυνες για να επανέλθει στην ομαλή και φυσιολογική πραγματικότητα, αλλιώς θα τρελαθεί. Όπως και να έχει όμως, δεν ήθελε να ρισκάρει άλλο βράδυ μόνος του εκεί μέσα, τουλάχιστον για τώρα. Τον επόμενο καιρό θα έβλεπε τι θα έκανε. Προσκάλεσε λοιπόν ένα επιστήθιο φίλο του να κοιμηθεί στο χώρο του για παρέα. Ένα βράδυ. Είχε άλλωστε 2 στρώματα εφεδρικά, δεν θα πείραζε το φίλο του να κοιμόταν για μία ημέρα εκεί. Το απόγευμα κύλησε ομαλά, παρόλο το κρύο στο διαμέρισμα που το παρατήρησε και ο φίλος του. Όταν ήρθε η ώρα να κοιμηθούν, έκλεισαν τα φώτα και ξάπλωσαν. Μετά από λίγο, ο φίλος του βαριανάσαινε. Μάλλον κάποιο όνειρο θα έβλεπε. Αυτός δυσκολεύτηκε. Το συναίσθημα της ασφάλειας όμως τον ηρέμησε, οπότε και αυτός με την ώρα αποκοιμήθηκε. Γύρω στις 4:30 το πρωί, ο φίλος του ξύπνησε γιατί ένιωθε πολύ κρύο. Ανοίγοντας τα μάτια του, είδε την μπαλκονόπορτα ανοιχτή και φως να μπαίνει στο σπίτι. Κοίταξε στο διπλανό στρώμα, αλλά ο λογιστής φίλος του δεν ήταν εκεί. Είχε βγει έξω, τέτοια ώρα. Σηκώθηκε και βάδισε προς την πόρτα με απορία. Βγήκε στην ταράτσα. Κοίταξε μπροστά του. Δεν είδε κάτι. Έστρεψε το βλέμμα του δεξιά. Είδε το φίλο του στην άκρη της ταράτσας, σκυμμένο μπροστά, να προσπαθεί με το βάρος του σώματός του να περάσει το προστατευτικό κάγκελο για να βρεθεί στο κενό. Τα χέρια του σαν παράλυτα κρέμονταν, ενώ οι κινήσεις του ήταν ρομποτικές. Τρέχοντας και φωνάζοντας, ο φίλος του τον πρόλαβε. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα και θα είχε συμβεί το μοιραίο. Ο άνθρωπος υπνοβατούσε και δεν θυμόταν τίποτα αφού ξύπνησε. Ορκιζόταν ότι δεν είχε υπνοβατήσει ποτέ στη ζωή του, πόσο μάλλον να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Για την ιστορία, το σπίτι ξενοικιάστηκε μετά από λίγες ημέρες. Ο λογιστής που μας διηγήθηκε το συμβάν δεν είχε ποτέ ξανά τέτοια περιστατικά στη ζωή του. Είναι λάθος να προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα πάντα. Η λογική δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ξύλινη σανίδα που στεκόμαστε, ενώ από κάτω από τη σανίδα βρίσκεται ο ωκεανός. Όπως έχουμε πει, τις ενδείξεις πολλές φορές πρέπει να τις λαμβάνουμε ως αποδείξεις. Εσείς τι πιστεύετε;